Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βαρδακαστάνη, κύριε Πρόεδρε της ΕΣΑΜΕΑ, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαθίας, κύριε Πρόεδρε της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας, σας καλωσορίζω όλους στην Αλεξάνδρεια για τη σημερινή ημερίδα που διοργανώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και παρουσιάζεται το πρόγραμμα διαβίου εκπαίδευσης ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε πολλαπλές δεξιότητες. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ημερίδα για την πόλη μας, καθώς μέσω του προγράμματος αυτού τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας, η Δημοτική Αρχή της Αλεξάνδρειας, είναι απόλυτα συνειδητοποιημένη στα ζητήματα των ΑΜΕΑ. Εγώ προσωπικά έχω ΑΜΕΑ, άτομο ΑΜΕΑ στην οικογένειά μου και στη Δημοτική μας Αρχή υπάρχει Δημοτικός Σύμβουλος που εκλέχθηκε την τελευταία δημοτική περίοδο, ο Γιώργος Κατζαβασόπουλος. Άρα, αντιλαμβάνεστε όλοι πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε στο Δήμο Αλεξάνδρειας με παρόμοια ζητήματα. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι ο Δήμος μας θα είναι αρρωγός στην ΕΣΑΜΕΑ και στο Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων Ατόμων με Αναπηρίες. Θέλουμε να δεσμευτούμε ενώπιόν σας ότι θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση της συνεργασίας και με την ΕΣΑΜΕΑ αλλά και με τον Ομαρχιακό Σύλλογο, ούτως ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένα ωφέλη για τα παιδιά. Καλή επιτυχία στην ημερίδα τη σημερινή.